Ακριβώς, η μέρα καριέρας είναι μια ημέρα γιορτή για μας σήμερα. Είναι μια ημέρα όπου το ξενοδοχείο, η επιχείρηση, όλοι οι μελλοντικοί συνεργάτες των μαθητών μας έρχονται μέσα στη σχολή προκειμένου να γνωρίσουν το έργο που επιτελείται εδώ από εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά κυρίως να δοθεί και μια ευκαιρία στους καταρτιζόμενους και καταρτιζόμενες να διεκδικήσουν όχι μόνο μια θέση πρακτικής για το καλοκαίρι, όπου συμπληρώνει το θεωρητικό πρόγραμμα ουσιαστικά, αλλά όπως είδατε έχουν έρθει και πάρα πολλοί απόφοιτοι μαθητές, προκειμένου να διεκδικήσουν μια συνεργασία σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις που έχουν έρθει μετά από πρόσκλησή μας, όπως είδατε, είναι αρκετές, είναι πάρα πολλές. Είναι ο Απόλυτη Πελοπόννησο, μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων, ξενοδοχεία επιπέδου 3, 4 και 5 αστέρων, που έχουν και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να συνεργαστούν με την τουριστική σχολή ΓΕΚ Πελοποννήσου και γενικότερα με τη διαδικασία της πρακτικής ασκήσεως. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο κλάδος ο τουριστικός είναι ο κλάδος με τη μικρότερη ανεργία. Έχουμε πει και μαζί στο παρελθόν ότι ο τουρισμός και ιδιαίτερα η τουριστική εκπαίδευση δίνει μία διέξοδο εργασιακή. Είναι ένας, λέγαμε, εργασιακός τομέας όπου ο μαθητής μπορεί να απασχοληθεί ποικίλο τρόπος. Γι' αυτό και οι ειδικότητες οι δικές μας δεν περιορίζονται μόνο σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο τεχνικός τουριστικών μονάδων μπορεί να απασχοληθεί στη ρεσεψιόν, στα δωμάτια και γενικότερα στο food and beverage. Επίσης, το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τουρισμό μπορεί να απασχοληθεί σε πολλά τμήματα πωλήσεων του ξενοδοχείου, σε τμήμα κρατήσεων, εκδρομών, ψυχαγωγίας και το τμήμα μαγειρικής, όπου μπορεί να απασχοληθεί σε όλα τμήματα μέσα στην κουζίνα, εξτρά βέβαια συν τη ζαχαροπλαστική. Σήμερα όλη η σχολή, όλη η δύναμη, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι η μέρα γιορτή για μας. Οπότε όλοι οι μαθητές μας και οι 240 μαθητές έχουν έρθει για να δώσουν το βιογραφικό τους και να περάσουν την προσωπική συνέντευξη που για μας, υπογραμμίζω για μια φορά, είναι και αυτό μια εκπαιδευτική διαδικασία. Να γνωρίσουν δηλαδή τους αυριανούς συνεργάτες τους. Είμαι ο Γενικός Διευθυντής του Mistras Grand Palace στο Mistran τους τελευταίους μήνες. Και έχω έρθει στο Άργο, στην τουριστική σχολή του Άργους, η οποία πραγματικά τα τελευταία 10 χρόνια περίπου κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Φαίνεται άλλωστε από τον αριθμό των παιδιών που έχει, πάνω από 250. Και επειδή κάθε χρόνο παίρνουμε για πρακτική από τη σχολή αυτή, είναι πραγματικά η κατάρτιση που έχουν είναι πάρα πολύ καλή και συγχαρητήρια στη σχολή, στον κύριο Καχρημάνη και στην ομάδα του. Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα τα παιδιά πρέπει να δούνε και την πράξη πέρα από τη θεωρία, την οποία παίρνουν 2-3 χρόνια ανάλογα την ειδικότητα που έχουν. Μπαίνουν στην πραγματικότητα. Το καλό είναι, φαίνεται από το απλό πράγμα που ίσως παρατηρήσατε, όλοι με στολές, η πειθαρχία, κάποια πράγματα, δεδομένα τα οποία ξεκινάνε από τη σχολή. Μετά αυτό ολοκληρώνεται στα ξενοδοχεία που έρχεται. Στην πραγματικότητα όμως, με τα προβλήματα που έχει η διαφορά της θεωρίας με την πράξη. Αλλά είναι πανέτοιμα όμως να το αντιμετωπίσουν και το λέω αυτό από προσωπική εμπειρία από τα παιδιά που έρχονται από αυτή τη σχολή. Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Μαρία Κουτρούλη. Είμαι υπεύθυνη πρακτικών ασκήσεων του ξενοδοχειακού ομίλου Atlantica Hotels and Resorts. Είναι μεγάλη μας χαρά που συμμετέχουμε. Είναι πολλά χρόνια που μετράει η συνεργασία μας με τη σχολή. Έχουμε βρει, δει, συνεργαστεί με αξιόλογους σπουδαστές και είχαμε την τιμή μετέπειτα να τους δώσουμε, να τους προσφέρουμε και επαγγελματική θέση εργασίας. Βοηθός δυναμικά σε όλη αυτή την προσπάθεια ο κύριος Καχρημάνης, ο διευθυντής της σχολής, μας βοηθάει πάρα πολύ, καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό της σχολής που είναι πάντα δίπλα μας. Κάθε χρόνο ανοίγουμε πολλές θέσεις για όλες τις ειδικότητες στα παιδιά. Θεωρούμε ότι είναι από τις καλύτερες πηγές για να βρούμε επαγγελματίες επάνω στον τουρισμό. Έχουν μια φοβερή θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική, οπότε εμείς ερχόμαστε να το ματσάρουμε αυτό το πράγμα και να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε θέσεις υπάρχουν, ενδιαφέρον και διάθεση υπάρχουν από όλα τα ξενοδοχεία μας. Ο Όμιλος έχει 53 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Αίγυπτο, οπότε είμαστε διαθέσιμοι και ανοιχτοί για όλες τις θέσεις. Έρχονται και δεύτερο χρόνο φέτος, περσινή μας πρωτοετής, και έχουμε και αρκετούς που έρχονται πλέον σαν επαγγελματίες σε εμάς. Οπότε αυτός είναι ο στόχος του Ομίλου, πάντα σε συνεργασία με τη σχολή και τον κύριο Καχρημάνη, να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης σε αυτά τα παιδιά, γιατί όπως σας είπα είναι από τις καλύτερες σχολές με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Ονομάζομαι Πανταζή Μαρία και έχω τελειώσει τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας. Και έχω έρθει σήμερα ώστε να βρω μια πιο επαγγελματική δουλειά πέρα από πρακτική. Φυσικά, από τη στιγμή που έχω τελειώσει, θέλω να το προωθήσω και να εξελιχθώ κι εγώ σαν επαγγελματίας πάνω στο συγκεκριμένο επάγγελμα.
Σαν πρακτική, όσες φορές έκανα δύο, ήταν πάρα πολύ καλά. Πολύ καλές εντυπώσεις και η σχολή με βοήθησε πάρα πολύ ώστε να προωθήσω τον εαυτό μου. Και φέτος σκέφτηκα να έρθω ώστε να δουλέψω κανονικά σε κάποιο ξενοδοχείο. Τα μαθήματα και όλα αυτά με βοήθησαν πάρα πολύ. Έβλεπα άλλα παιδιά από άλλες σχολές, τα οποία δεν ήξεραν αυτά που ξέρω εγώ. Μπορεί να πλήρωναν σε ιδιωτικές και εγώ να τα πήγαινα πολύ καλύτερα σε ένα δημόσιο ΙΕΚ. Ήταν πάρα πολύ καλά. Αρκετά σημαντική, διότι έχουν έρθει μεγάλες εταιρείες και ξενοδοχειακές και τουριστικά γραφεία και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και να κάνουμε την πρακτική μας εκεί που επιθυμούμε. Θα κάνω την πρακτική μου και ευελπιστώ στο μέλλον να συνεργαστώ και με την εταιρεία που θα κάνω την πρακτική μου. Είναι ένα τμήμα που θα μας μάθει αρκετά πράγματα και θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε ως επαγγελματίες στον τουρισμό.